Στο Ευαγγέλιο πληροφορούμαστε για το όνειρο της γυναίκας του Πόντιου Πιλάτου, την οποία ο Ευαγγελιστής την αφήνει ως ανώνυμη και την αναφέρει απλά ως γυνή αυτού. Η γυναίκα είχε δει στο όνειρό της έναν άγγελο, ο οποίος της αποκάλυψε πως ο Χριστός ήταν αθώος. Το όνομα της συζύγου του Πόντιου Πιλάτου είναι Πρόκλα και προέρχεται από το λατινικό όνομα Πρόκουλα. Οι Ρωμαίοι ονόμαζαν με το όνομα Πρόκουλους τα παιδιά που έρχονταν στη ζωή όσο οι πατεράδες τους έλειπαν και βρίσκονταν μακριά κατά τη γέννησή τους. Άρα, πιθανόν η Πρόκλα να γεννήθηκε χωρίς την παρουσία του πατέρα της. Η Πρόκλα, πριν το 26 μετά Χριστόν, παντρεύεται τον Πόντιο Πιλάτο, που αν και η καταγωγή του προέρχεται από την τάξη των Ιππέων, προωθήθηκε στο αξίωμα του έπαρχου λόγω της εύνοιας που είχε από τον αρχηγό των Πρετοριανών αλλά και τον αυτοκράτορα Τιβέριο. Το 26 μετά Χριστόν, ο Πόντιος Πιλάτος μετατέθηκε και ανέλαβε την επαρχία των Ιουδαίων και η σύζυγός του, η Πρόκλα, τον ακολούθησε μέχρι εκεί, κάτι που δεν συνηθιζόταν εκείνη την περίοδο, αλλά είτε από αφοσίωση στο σύζυγό της, είτε από την αγάπη που της έτρεφε ο Πιλάτος ή και από τα δύο μαζί, έφτασε και αυτή στην Ιουδαία. Διέμεναν στο πρετόριο του Ηρώδη, που έμεινε στην ιστορία ως ο σφαγέας των Ιππίων. Το 33 μετά Χριστόν πήγαν για το Πάσχα στα Ιεροσόλυμα για να ελέγχει την κατάσταση στο κέντρο των Εβραίων που θα κατέκλυζαν την Ιερουσαλήμ εκείνη την περίοδο, μολονότι ανέφερε ότι το έκανε για να τιμήσει τους Ιουδαίους για τις θρησκευτικές τους γιορτές. Ο Χριστός οδηγείται μπρος στον Πόντιο Πιλάτο, ο οποίος αντιλαμβάνεται πως ουδένα δίκημα έχει πράξει ώστε να τον καταδικάσει και πως οι αρχιερείς ήθελαν να τον πείσουν να λάβει την καταδικαστική απόφαση. Για έναν ανεξήγητο λόγο προσπαθεί να ξεφύγει από αυτό, αν και ως πολέμαρχος δεν είχε κανέναν φόβο να αφαιρεί ζωές. Επειδή δεν ήθελε ο ίδιος να τον δικάσει, αποστέλει τον Χριστό στον βασιλιά Ηρώδη Αντίπα. Μάταια όμως, διότι και ο Ηρώδης τον ξαναστέλνει πίσω στον Πιλάτο. Οι αρχιερείς παρατηρούν ότι ο Πιλάτος προσπαθεί να αποφύγει την καταδικαστική απόφαση την οποία τον πίεζαν οι ίδιοι να λάβει. Μήπως είχε κάποια πληροφορία? Μήπως και ο ίδιος ο Πόντιος Πιλάτος είδε κάποιο όνειρο σαν και αυτό που είδε η γυναίκα του? Ποτέ αυτό δεν θα μας γίνει γνωστό, εκτός κι αν ο Θεός ο ίδιος το αποκαλύψει. Το μόνο σίγουρο είναι πως μετά από αυτά, η σύζυγός του η Πρόκλα αποστέλει έναν εμπιστό της να ενημερώσει τον Πιλάτο και να τον προειδοποιήσει να μην διανοηθεί να βλάψει τον Ιησού. Φαίνεται πως η σύζυγος του Πόντιου Πιλάτου ασκούσε πολύ μεγάλη επιρροή επάνω του. Η Πρόκλα είχε την πεποίθηση πως θα τον επηρεάσει και αυτό είχε ξαναγίνει στο παρελθόν ώστε να έχει αυτή την πεποίθηση. Ο έμπιστος της Πρόκλας ενημερώνει εν μέσω της δίκης του Χριστού τον Πιλάτο για το όνειρο της συζύγου του, ενώ η ίδια παρακολουθεί διακριτικά από απόσταση σεβόμενη τον άντρα της και το αξίωμά του. Ο ίδιος, σκεπτικός και προβληματισμένος, προσπαθεί να βρει λύση. Ίσως κάτι να είχε δει και ο ίδιος νωρίτερα, το οποίο επισφραγίστηκε με την πληροφορία που του αποκάλυψε η σύζυγός του. Γιατί όμως ο Θεός επιλέγει μέσω ονείρου να βοηθήσει τον Πόντιο Πιλάτο? Γιατί προσπαθεί, αφού προσερχόταν ο Υιός του εκούσια στο πάθος και τη σταύρωση, για να αναστήσει το ανθρώπινο γένος? Ίσως να μην ήθελε να τον αδικήσει ή ίσως ήθελε αυτό να αποτελέσει σημείο γιατί μετά τη βάναυση απόφασή του για μετάνοια και σωτηρία του ίδιου, δηλαδή του Πιλάτου, και σίγουρα θα βρισκόταν τρόπος να εκπληρωθεί το σχέδιο του Θεού. Δυστυχώς όμως, ο Πόντιος Πιλάτος δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, διότι φοβόταν τους Ιουδαίους αρχιερείς, οι οποίοι και παλαιότερα προσπάθησαν να το συκοφαντήσουν στον Κέσαρα.
Η σύζυγός του όμως, η Πρόκλα, άδραξε αυτήν την ευκαιρία και τη μετέτρεψε στη σωτηρία της ψυχής της. Εφόσον έκανε αυτό που ήταν δυνατόν από την πλευρά της για να αποτρέψει το κακό, αλλά και γενικά ο βίος της και η μαρτυρία της την στεφάνωσε με τη χάρη του Θεού και την εξύμνησε στους αιώνες. Είναι πολύ πιθανό δε η Πρόκλα να είχε ακούσει ή ακόμη και να είχε γνωρίσει τον Χριστό κατά τη διδασκαλία του. Γι' αυτό και το όνειρο που είδε την επηρέασε και γι' αυτό μέσω της επιρροής της προσπάθησε να σώσει τον Χριστό ή μάλλον να σώσει τον σύζυγό της από το να βάψει τα χέρια του με αθώο αίμα, με το αίμα του Θεανθρώπου. Δυστυχώς για τον Πιλάτο δεν τα κατάφερε η Πρόκλα και έτσι ο Ιησούς οδηγήθηκε στη Σταύρωση μα και στην Ανάσταση. Ο Πόντιος Πιλάτος όμως καλείται από τον Κέσαρα και καταδικάζεται εφόσον και ο ίδιος ομολογεί ότι πήρε αδίκως την απόφαση της Σταύρωσης του Χριστού. Οι παραδόσεις και οι μύθοι περιπλέκονται για το τέλος του Πιλάτου. Εμείς όμως ευελπιστούμε στη μετάνοιά του και τη σωτηρία του, όπως και του κάθε ανθρώπου. Η Πρόκλα, εφόσον είχε ακολουθήσει το σύζυγό της στην Ιουδαία, σίγουρα τον ακολούθησε και στην επιστροφή του στη Ρώμη, αλλά και σε όποιον άλλον τόπο αυτός κατέληξε. Η Αγία Πρόκλα, άγνωστο το πότε, αλλά από πολύ νωρίς στην ιστορία του χριστιανισμού, κατατάσσεται στην ιστορία των Αγίων μας και γίνεται πολλές φορές μνήμα σε εκκλησιαστικά χειρόγραφα για τη γιορτή της μνήμης της, η οποία μάλιστα είναι στις 27 Οκτωβρίου, αλλά προς τιμήν της υπήρχε και μονή αφιερωμένη σε αυτήν στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης τον 13ο αιώνα. Άγνωστη στους ανθρώπους, ιδιαίτερα γνωστή όμως τον Χριστό, η Αγία Πρόκλα μεσητεύει από εκεί ψηλά, δίπλα στον θρόνο του Πανάγαθου Θεού, για όποιον την επικαλείται. Δεν τιμάται μόνο από τους Ορθόδοξους, αλλά και από όλον τον χριστιανικό κόσμο, ενώ η ίδια, όπως φαίνεται, θέλει να μένει στην αφάνεια, ίσως διότι δεν μπόρεσε να επηρεάσει τελικά αυτούς που προσπάθησε, ίσως και λόγω της ταπεινοφροσύνης της. Επηρέασε όμως το όνειρο αυτό τη ζωή της, δίνοντάς της μεγάλη ευλογία, αλλά και παρησία ενώπιον του θρόνου του Θεού, μιας και δεν είναι καθόλου συνηθισμένο όνειρα να αποκαλύπτουν πράγματα για τον ίδιο τον Χριστό σε ανθρώπους. Και κάπως έτσι, το σώμα της Εκκλησίας μας, σύσσωμο, ψάλλει. Έχει παρεστώσαν σε Πρόκλα Δεσπότης. Αγία Πρόκλα, Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Ο Θεός και η Παναγία μας κοντά σου.